στην πλατεία 23 Μαρτίου στις 10 η ώρα. Να καταλήξουμε στα γραφεία της ΔΕΗ, να επιστρέψουμε τους λογαριασμούς που μας έστειλαν και μας έχουν φέρει σε απόγνωση. Δεν αντέχουμε άλλο. Με το κατώτερο μεικτό μισθό στα 663 και τον έναν στους τρεις εργαζόμενους με μισθό κάτω από τα 500, οι αυξήσεις που τάζει η κυβέρνηση αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό. Τη στιγμή που κυριαρχούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Τα 40 ευρώ σε τρεις μήνες για 360 ευρώ βενζίνης είναι κοροϊδία. Την ίδια στιγμή το μικρό εισόδημά μας εξαφανίζεται από τους υπέρογους φόρους και τις μεγάλες χρεώσεις στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, στα βασικά είδη κατανάλωσης. Δεν ανεχόμαστε να παραμένουν τα μεροκάματα στον πάτο και να φτάνει το ρεύμα στο Θεό, το φυσικό αέριο όπως και μία σειρά είδη διατροφής, βασικά προϊόντα. Δεν δεχόμαστε να παθαίνουμε ηλεκτροσόκ όταν μας φτάνουν λογαριασμοί του ρεύματος. Να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να υπολογίζουμε τι δεν θα πάρουμε. Ένα στα πέντε νοικοκυριά ξεπαγιάζει. Να μην μπορούμε να βάλουμε στο σπίτι μας πετρέλαιο. Οι αυξήσεις αυτές προϋπήρχαν εξαιτίας της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, της μετατροπής της ενέργειας σε εμπόρευμα, ενώ έγιναν μεγαλύτερες εξαιτίας και του πολέμου. Δεν χωρά κανένα συμβιβασμό, καμία υποταγή στα καλέσματα για αναμονή στις διεκδικήσεις λόγω του υπεραλιστικού πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία. Πρέπει να δυναμώσει τώρα ο αγώνας και η διεκδίκηση για στήριξη του εισοδήματός μας, γιατί τώρα έχει φτάσει στα ύψη ακρίβεια. Να δυναμώσει τώρα η πάλη για απεμπλοκή της χώρας από τον υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζουν το λαό μας σε μεγαλύτερους κινδύνους. Μας κάνουν στόχο αντιπίνων. Να δυναμώσει τώρα η αλληλεγγύη και η στήριξη των λαών που δοκιμάζονται. Δεν χωράει καμιά αναμονή. Από σωτήρες χορτάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Όταν στη δεκάχρονη κρίση μας έλεγαν υπομονή και θα στρώσει η κατάσταση, μας καλούσαν σε ομοψυχία για το κοινό συμφέρον και μας φόρτωναν στην καμπούρα πάνω από 700 αντεργατικούς νόμους, όποιος και αν ήταν στο τιμόνι της διακυβέρνησης. Η επιστροφή στην κανονικότητα ήταν η καραμέλα όλων, ότι δήθεν βγαίνουμε από το τούνελ. Η ανάπτυξη ήρθε, ξανά ήρθε κρίση, ξανά ανάπτυξη, τα μέτρα όμως παγιώθηκαν και κάθε μέρα που περνά φορτώνονται κι άλλα. Στις 6 Απρίλη μιλάμε εμείς, οι εργαζόμενοι ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στον πόλεμο. Να πούμε, φτάνει ως εδώ, δεν πάει άλλο. Δεν θα μας σώσει καμιά κυβέρνηση και κανένας καλός εργοδότης. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, την υπόθεση της υπεράσπισης της ζωής μας, βάζουμε μπροστά τις ανάγκες μας. Αν δεν το κάνουμε, αύριο θα βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση. Μπροστά στην απεργία, τα σωματεία διεκδικούν όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ σε όλους τους ανέργους. Γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές στα βασικά είδη πλατείας κατανάλωσης όπως διατροφής, παραδείγματος χάρη γάλα, άλευρα, έλαια, λίπη, είδη ένδυσης κτλ. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Γενναία μείωση και πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και του χαρατσιού επιδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, διαγραφή χρεών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξη στο κοινωνικό οικογενειακό τιμολόγιο και στο επίδομα θέρμανσης αύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου στα 30.000 ευρώ. Επαναφορά των δωρεάν δρομολογίων στις αστικές κοινωνίες για τους εργαζόμενους κατά την έναρξη και τη λήξη της βάρδιας, μείωση στην τιμή του εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιδότηση ενοικίου για εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξη και αύξηση της επιδότησης. Κατάργηση του ένφια για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Κατάργηση του τέλους επιδιδέματος για τους επαγγελματίες. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Διαγραφή χρεών σε τράπεζες και φορεία. Όχι στις απολύσεις. Προσλήψη προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα στην υγεία, στην πρόνοια, στην εκπαίδευση, στην τοπική διοίκηση και στους τομείς πολιτικής προστασίας. Απαιτούμε απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο με οποιαδήποτε πρόσχημα και τρόπο κι αν γίνεται. Να μην χρησιμοποιηθούν υποδομές από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις στη χώρα μας.